Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων του, της ΓΕΣΕΒΕ και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση που αφορά την συνεπίσημη επίσημη δημοσία, δημόσια παρουσία της εμβληματική δράσης που έχει το όνομα Εργαστήριο Πρόγνωση και Παρακολούθηση Αλλαγών Επαγγελμάτων. Πρόκειται για μία δράση που η ΓΕΣΕΒΕ χαρακτήρισε ως άμεση προτεραιότητα και υλοποιείται μέσα από το επιστημονικό φορέα της ΓΕΣΕΒΕ, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων. Η δεκαετής οικονομική κρίση που προηγήθηκε σε συνδυασμό με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής προκάλεσαν μία παρατεταμένη συρρήκνωση της οικονομικής, επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η τελευταία φάση τη η οποία χαρακτηρίστηκε από σημάδια σημαντική σταθεροποίηση και βελτίωση ορισμένων οικονομικών δικτών, διεκόπη σύντομα και ευνίδια από την υγειονομική κρίση τη πανδημία COVID-19 και προκάλεσε μια πολυεπίπεδη διαταραχή τόσο σε επίπεδο διεθνού οικονομία σε όρου προσφορά και ζήτηση, όσο και σε επίπεδο επιμέρου εθνικών οικονομιών. Πριν καν ολοκληρώσει τον κύκλο τη υγειονομική κρίση, οι συνέπειε ενεργειακή κρίση οι οποίες επιδεινώθηκαν και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και κυρίως οι έντονες και μετά από πολλά χρόνια πληθωριστικές πιέσεις έχουν μεταβάλει τα δεδομένα σχετικά με τα εισοδήματα και την κατανάλωση. Ως αποτέλεσμα αυτών των διεθνών εξελίξεων, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, που για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σηματοδοτείται από τη διπλή μετάβαση σε έναν κόσμο πιο ψηφιακό, και πιο πράσινο, οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο μεταβολών που αναδύονται και θα τις απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον. Το νέο ρευστό και δυσανάγνωστο σε αρκετές πτυχές του οικονομικού περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τάσεις και δυναμικές που δημιουργούν ανάγκες για τις μικρές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται. Η ανάγκη προσαρμογή στι τεχνολογικέ προκλήσει που προκύπτουν από την κλιμάκωση τη νέα ψηφιακή επανάσταση και τη μετατόπιση σε ένα ενεργειακό πρότυπο που θα ασκεί μικρότερε αρνητικέ επιρροέ στο φυσικό περιβάλλον. Η αντιμετώπιση ενό περιβάλλοντο έντονη ψηφιοποίηση όλη τη κοινωνική και επαγγελματική ζωή ω συνέπεια των επιπτώσεων τη COVID-19, που αναμένεται να οξύνει και να επιδεινώσει τάσει ψηφιακή υστέρηση. Και ψηφιακών χασμάτων μεταξύ των ψηφιακά προηγμένων και των λιγότερων ψηφιακά ανεπτυγμένων επιχειρήσεων. Η επιβίωση και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο περιβάλλον οικονομική επιβράδυνση και ύφεση, μακροοικονομικών και χρηματοδοτικών περιορισμών, υψηλού πληθωρισμού, έντονου ανταγωνισμού και ενδεχομένω ενισχυμένη συγκεντρωποίηση σε συγκεκριμένου κλάδου και δραστηριότητε. Ο συνδυασμό όλων των παραπάνω εξελίξεων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και καθιστά την κατανόηση του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντο πάντα επίκαιρη και κρίσιμη ω προ την επιδίωξη τη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Αυτό είναι ο λόγο που η ΓΕΣΕΒΕ ενεργοποίησε το Εργαστήριο Πρόγνωση και Παρακολούθηση Αλλαγών στα Επαγγέλματα που θα τα παρουσιάσει με λεπτομέρεια στη συνέχεια α, και η παρουσίαση θα γίνει από τα στελέχη και τους συνεργάτες του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Το ζητούμενο για τη Συνομοσπονδία είναι να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα παρέχει διαρκή πληροφόρηση για τις αλλαγές στα επαγγέλματα έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των οικονομικών μονάδων, τόσο ως πολιτεία, όσο και ως κοινωνική εταίροι και συνδικαλιστική φορείς, αλλά και με μονομένοι επιχειρηματίες. Όπως θα δείτε σήμερα, οι βάσεις έχουν τεθεί και μάλιστα το έργο έχει καταφέρει να αποδώσει τους πρώτους καρπούς του, που μας διαφωτίζουν με ενδιαφέροντα ευρήματα. Η ΓΕΣΕΒΕ επέλεξε όχι τυχαία να προβάλλει αυτό το έργο πέρσι στο Φόρουμ «Η Ελλάδα του 2040» της Επιτροπής Ελλάδα 2021 στο πλαίσιο της επαιτίου των 200 χρόνων μετά την Ελληνική Επανάσταση. Ως το πλέον σύγχρονο, ολοκληρωμένο και χρήσιμο για την κοινωνία και την οικονομία έργο που υλοποιεί αυτή τη στιγμή. Σήμερα το θέτουμε στην κρίση σας και αναμένουμε τη στήριξή σας αλλά και τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ.